Για να μετατραπεί σε γαλλικό σχολείο. Ο Ανδρέας Δημητρίου ξεκαθαρίζει ότι η χρήση των εγκαταστάσεων του σχολείου αποτελεί ένα από τα σενάρια και ότι η δεδομένη είναι μόνο η δημιουργία γαλλικού σχολείου. Δεν θα πάμε εμείς άλλο σχολείο! Άλλο σχολείο! Άλλο σχολείο! Μέχρι τελικής πτώσεως θα υπερασπιστούν την ελληνικότητα του ιστορικού του σχολείου, δηλώνουν γονείς και μαθητές του Γυμνασίου Κωνσταντινουπόλεως στο Στρόβολο. Δεκάδες μαθητές του σχολείου συμμετείχαν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για να καταστήσουν σαφές ότι δεν θα επιτρέψουν να παραχωρηθεί το κτίριο στην Γαλλική Πρεσβεία για τη δημιουργία του Γαλλικού Σχολείου. Το σχολείο μας έχει έναν όνομα, μια ιστορία. Εκτίθηκε πριν, αμέσως μετά την προσφυγιά, εξυπηρέτησε πάρα πολλά παιδιά. Αναβαθμίζεται το σχολείο μας συνεχώς. Με τη βοήθεια του σχολείου και των συνδέσμων, των εκάστοτε συνδέσμων, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή θέση τώρα. Δεν θα δεχτούμε με κανέναν τρόπο να παραχωρηθεί το σχολείο μας οπουδήποτε. Η απόφαση για τη δημιουργία του σχολείου είναι ηλυμένη και αυτό είναι προς όφελος των σχέσεων των δύο χωρών, σημειώνει ο Υπουργός Παιδείας. Πατριωτισμός είναι πατριωτισμός για τα συμφέροντα της πατρίδας, όχι μόνο για τη γειτονιά μας. Και εν πάση περιπτώσει, το σενάριο της Κωνσταντινουπόλεως είναι ένα από διάφορα σενάρια που εξετάζουμε. Κανένα παιδί που φοιτά σήμερα στο σχολείο δεν πρόκειται να επηρεαστεί, σημειώσε ο Υπουργός Παιδείας, τονίζοντας ότι το Κυπρογαλλικό σχολείο θα λειτουργήσει σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Γαλλίας. Στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το σχολείο Κωνσταντινουπόλεως υπάρχουν πολλά γυμνάσια με πολύ περισσότερες θέσεις για μαθητές από ό,τι σήμερα χρησιμοποιούνται. Ο Υπουργός Παιδείας θα συναντηθεί με τους γονείς εντός της ερχόμενης εβδομάδας προκειμένου να συζητηθεί το θέμα αλλά και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην αυλή της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, η τελετή αποκαλυπτηρίων του νέου Ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου. Χαιρετισμό απίφθινε ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, επίτιμος πρόεδρος της